Και μόλις τελείωσα την κοινωνική πολιτική στο Πάντιο. Ασχολούμαι με το modeling από τα 18 μου. Το 2013 πήρα μέρος σε διαγωνισμό Καλλιστείων Νοτιού Ελλάδος που έγιναν στην Πάτρα και στέφτηκα Miss Νοτιού Ελλάδος, όπως ξέρετε κι εσείς. Και τώρα συνεχίζω, ασχολούμαι, κάνω διάφορες δουλειές, ασχολούμαι και με την παρουσίαση, την πασαρέλα. Παρουσίασα τα Πελοποννησιακά Καλλιστεία, τα περσινά, παρουσίασα τα φετινά Νοτιού Ελλάδος και δεν ξέρω στο μέλλον τι άλλο. Θέτουμε ως στόχο, εφόσον ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, του πρώτου πτυχίου, την συνέχιση μου στις δεύτερες, που είναι το πτυχίο της ψυχολογίας που θέλω να αποκτήσω, και παράλληλα ναι, θα μου άρεσε ο χώρος της παρουσίασης ιδίως στο κομμάτι αυτό, εφόσον μπορώ να το συνδυάσω και με τις σπουδές μου. Ο χώρος του modeling πώς σου φαίνεται? Σίγουρα είναι πάρα πολύ γοητευτικός, ελκυστικός για κάθε κοπέλα, ιδίως νεαρής ηλικίας, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος της μόδας. Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα συνεχίσω όσον αφορά και από εκεί πέρα θα δούμε. Έχω κάποια σχέδια για το μέλλον. Τα οποία δεν πρόκειται να μας τα πει. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ποια είναι η άποψή σου γενικά με τις κοπέλες, πώς βλέπεις την όλη κατάσταση? Είναι ένας χώρος πολύ ανταγωνιστικός. Πάρα πολλές κοπέλες έχουν μπει σε αυτό το χώρο και αυτό που ίσως με ενοχλεί και δεν μου αρέσει είναι τόσο ότι δεν μπορείς να αναπτύξεις φιλίες με αυτές τις κοπέλες, γιατί σε βλέπουμε κάπως ανταγωνιστικά και ότι θα τις προσεγγίσεις για κάποιο λόγο με ιδίον όφελος, γιατί είναι δύσκολο να αναπτύξεις κάποια φιλία, πραγματική φιλία, και να συνάψεις κάποια σχέση. Αλλά γενικά θεωρώ ότι κάθε κοπέλα που θέλει να το κάνει, φυσικά να το ακολουθήσει, άμα θέλει σωστά και ισορροπημένα, και πιστεύω μπορεί να τα καταφέρει. Η σχέση σου γενικά και άντρες, τι σου λένε που ασχολείσαι με το modeling? Ναι, αυτό είναι λίγο ένα πικρό κομμάτι. Η αλήθεια είναι, όπως έχεις ακούσει και από άλλες κοπέλες, τα αγόρια το αντιμετωπίζουν κάπως, έχουν ένα πρόβλημα σχετικά με αυτό. Δεν ζηλεύουν, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εσύ πως θα το έχεις την κατάσταση και τι δικαιώματα θα του δώσεις και την ασφάλεια, ώστε να μην έχει καμία αμφιβολία για σένα. Αλλά σίγουρα ναι, οι πρώτες αντιδράσεις δεν είναι πάντα θετικές. Σε προσεγγίζουν με μια επιφύλαξη, μπορώ να πω όλοι.